ο χώρος που ζούσε, το σάκο του, ο καναπές, ο στρατιωτικός σάκος, έχει μείνει από τότε. Το καναπέ, το πιάνο του και προχωράμε. Ο προσωπικός του χώρος, ακριβώς κάτω από το κύριο σπίτι. Εδώ είναι η κρεβατοκάμερά του, με πρόσβαση στον κήπο, με ένα μικρό τερατσάκι πίσω που καθόταν το καλοκαίρι με τους φίλους του. Ήταν ο παγκός της ΑΕΚ, και αυτό και η σημαία. Πολύ χιούμορ, που ποτέ δεν φοβότανε κάτι, που αν πίστευε πως έχει δίκιο, θα το διεκδικούσε με κάθε τρόπο. Μιλούσε τρεις γλώσσες, γερμανικά ήταν η μητρική του γλώσσα. Λόγω ότι εσείς είστε από τη Γερμανία. Μάλιστα, αγγλικά. Διάβαζε πάρα πολλά βιβλία. Θέλω να μου περιγράψετε λίγο αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή που δεχτήκατε το πρώτο τηλεφώνημα από εδώ. Βρισκόμασταν στην Κυπαρισία. Στην Κυπαρισία έχουμε εξοχικό, στην παραλία με το μαγιό. Όταν χτύπησε το κινητό του συζύγου μου, ήταν ένας ταξίαρχος που ρώτησε αν είναι ο πατέρας του Αλέξανδρος Ατζής και μας ανακοίνωσε πως το παιδί μας μόλις αυτοκτόνησε. Βέβαια δεν το πιστέψαμε, γιατί νομίζαμε πως είναι πλάκα, μαύρο χιούμορ του Άλεξ ή των φίλων του. Δεν το πιστέψαμε. Από λίγα λεπτά ξαναχτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ο ίδιος ταξίαρχος που μας ρώτησε τι να κάνει τη σωρό του παιδιού. Να την πάρουμε, αν θέλουμε να τη στείλει, όπως τόνισε ένα θέμα. Μπορείς να έχει γίνει κάνει την ανάκριση και σε επαφεκτόνιση. Ο Αλέξανδρος ήταν ο σκοπός ήταν το κύριο του σκοπού. Η υπηρεσία του ξεκινούσε στις 2 ώρα το μεσημέρι, κατά τη σύνδεση, ως τις 16. Ο θάνατος του προσλήθηκε κατά τις 4:22 και περίπου στις 1:30 ώρα πριν αναλάβει την σκοπιά, είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά. Πώς τον ακούσατε? Μια χαρά ήταν. Χαρούμενος. Το μόνο που το στενοχωρούσε ήταν η ζέστη και ήταν επειδή είχε αυτή τη μεσημεριανή υπηρεσία και μετά και ξημέρωμα. Όμως δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Σας έκανε χιούμορ, Μάλιστα. Έλεγε πως θα γίνει μπατζάρι τρυπητός, επειδή ήταν ξανθός, κοκκίνιζε από τον ήλιο. Την υπόθεση αυτή όταν μου ανατέθηκε, την αντιμετώπισα κάτω από αυτό το πλαίσιο, ότι είναι μία άλλη αυτοκτονία την οποία δεν αποδέχεται η οικογένεια. Ζήτησα όμως παρά τα αυτά, γιατί αυτό κάνω πάντα, να μου σταλούν όλα τα έγγραφα προκειμένου να δω εάν αυτά είναι συμβατά με την εξέταση του τόπου διώκου. Κάθε τούτο το οποίο βλέπουμε στις φωτογραφίες, στα ευρήματα, στο κάλυπτο, στην αυτοψία του τόπου, στις κάμερες παραπαπέδου κτλ. Διαφοροποιείται εν μέρη κατά ολοκληρία από αυτά τα οποία γίνονται αποδεκτά στη διοικητική η οποία έγινε.
είναι το περιστατικό. Ο πρώτος από το συγκεκριμένο όπλο θα ήταν πολύ έντονο. Όλοι μπορούν να δείτε. Έχει ένα πολύ πολεμικό σπέκτη. Κυριακή με σημαίνει. Δύο η ώρα που είναι σκηνή. Τι σημαίνει αυτό. Όπως καταγράφει από την αντιδράσεις από την κάμερα είναι ότι πέφτει πρώτα ο σκοπός που ήταν στην πύλη, πηγαίνει περπατώντας, ξαφνικά σταματάει, κάνει τα χέρια έτσι και μετά αρχίζει και τρέχει. Προς το σημείο που είναι ο γιος. Προς το σημείο που είναι ο γιος. Άκουσε ένα το πρώτο, δεν ήξερε τι είναι αυτό το πρώτο, κοίταξε αριστερά, κοίταξε δεξιά. Είδε στα 70 μέτρα περίπου τον υπαξιωματικό που γύριζε από την έφοδο και του μίλησε, έγινε κάτι και άλλη κατάθεσή του δεν μου αφαίρει καθόλου ότι είχε κάποια συνομιλία. Αυτός ισχυρίζεται ότι ήταν εκεί κοντά. Υπάρχει κάποιο γκρίζο σημείο. Ο παξιωματικός που ήταν στην πύλη δεν αναφέρει καθόλου ότι ο φαντάρος είναι εδώ. Αναφέρει ότι και εδώ φύγανε ταυτόχρονα.